Παρακολούθησα τον κύριο Βορύδη και εκπλήσωμαι, διότι πέρα από την πολύ κακή αποτύπωση των μαθηματικών γνώσεων που διαθέτει για τον προϋπολογισμό και τον τρόπο κατάρτισης ενός προϋπολογισμού, δεν με εκπλήσει. Ο κύριος Σταϊκούρας θα δείχνει μεγαλύτερη κατανόηση. Ηθικολόγησε. Και αυτή η προτροπή της στην άκρατη ηθικολογία της Νέας Δημοκρατίας, αν μη τι άλλο, με παραξένεψε. Ηθικολογεί η Νέα Δημοκρατία με τόσο άκρατο τρόπο ανάμεσα στο καλό και το κακό και τις ηθικές δεσμεύσεις που παραβιάζουμε. Υποθέτω ότι περίμενα πιο ισχυρά επιχειρήματα για τα αντιμέτρα. Δηλαδή θα περίμενα να ακούσω ένα αντιμέτρο που διαφωνείτε. Αυτό περίμενα να ακούσω στην ομιλία σας, την αποδόμηση των αντιμέτρων και όχι την κατακραυγή για το πόσο ταξικά είναι τα μέτρα. Κανένας δεν θα συμφωνήσει σε αυτή την αίθουσα ότι τα μέτρα, αυτά τα δύο μέτρα τα οποία είναι μέρος της συμφωνίας, είναι μια μέτρα τα οποία υπό τις δεδομένες συνθήκες δέχτηκε η κυβέρνηση προκειμένου να κερδίσουμε πολλά περισσότερα. Και κερδίσαμε πολλά περισσότερα, αλλά ας μείνω στα αντιμέτρα. Με ποιο αντιμέτρο διαφωνείτε? Πραγματικά περιμένω να μας πείτε. Διαφωνούμε με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Διαφωνούμε με τα γεύματα στο σχολείο. Διαφωνούμε με την κατάργηση του αλληλεγγύης για κάτω των 30.000 ευρώ. Διαφωνούμε. Ένα μέτρο να το αποδομήσετε, να το καταλάβω. Στέκομαι στο άρθρο 15. Στο άρθρο 15, το οποίο αυτό είναι το επίκεντρο της παρέμβασής μου. Τι λέει το άρθρο 15? Ότι οι θεσμοί, τους απαριθμάγει το άρθρο και τους ξαναδιαβάσατε όλους, ο ESM, οι τέσσερις θεσμοί δηλαδή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα διάβασα, ο κύριος Βορύδης, μην τα επαναλάβω, κύριε Σταϊκούρα, σας παρακαλώ. Θυμήθηκε λοιπόν, αφού μας ενημέρωσε ποιοι είναι οι τέσσερις θεσμοί και η ελληνική κυβέρνηση, θα αποφανθούν για το πλεόνασμα για το οποίο είναι δεσμευμένη η χώρα για το 2018, το οποίο είναι 3,5%. 3,5%. Και σας παρακαλώ τώρα, σας παρακαλώ, ξέρω δεν σας διέκοψα καθόλου. Το άρθρο 15 λοιπόν αποφαίνεται για το 3,5% του 18 και για την τήρηση των μεσοπρόθεσμων στόχων. Μάλιστα. Επανέρχομαι λοιπόν, πώς παίρνονται τα μέτρα και τα αντιμέτρα το 19. Όποιος είναι υπουργός οικονομικών τότε το 18 και έχει πετύχει το 3,5%, το επαναλαμβάνω, και έχει πετύχει το 3,5% το 18, επαναλαμβάνω, το 18, το Νοέμβριο το 18, ο υπουργός οικονομικών θα φέρει τον προϋπολογισμό. Για το 19 έχει μία δέσμευση. Μείωση της δαπάνης της αντιεξοδοτικής κατά 1%. Εκτός εάν θεωρήσετε ότι ο στόχος το 19 είναι 4,5%, που δεν είναι, είναι 3,5%, είναι 3,5%, ο υπουργός οικονομικών πρέπει να καταθέσει ένα προϋπολογισμό με πλεόνασμα 3,5%. Άρα ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένος, το υπογραμμίζω, να πάρει τα αντιμέτρα. Αλλιώς θα καταθέσει ένα προϋπολογισμό παραπλανητικό και εκτός στόχων. Άρα το 18 στις δαπάνες του ο υπουργός οικονομικών θα αφαιρέσει 1%. Θα αφαιρέσει το άρθρο 15, ακριβώς αυτό λέει. Θα αφαιρέσει 1% από μία δαπάνη και την προσθέσει σε μία άλλη. Πάμε στο 20. Ακριβώς η ίδια διαδικασία. Αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα από μία κατηγορία. Στα Νοέμβρη του 19 θα μειώσει τη φορολογία σε 5 άλλες κατηγορίες. Όλη η Νέα Δημοκρατία δοκιμάζεται στο να κάνει μία άσκηση που δεν υπάρχει. 4,5, 5,5, εάν και εφόσον, το επαναλαμβάνω, είναι υποχρεωμένος να τα πάρει ο υπουργός οικονομικών το 18 και το 19 για να διατηρήσει τον στόχο τον οποίο είπατε. Για να σας δώσω και λίγο χώρο, μπορείτε να θεωρήσετε ότι δεν θα πετύχει το 3,5% το 18. Το είπατε και για τον κόφτη, το είπατε και για το πλεόνασμα του 16, μπορεί να το επαναλάβετε και για το 17.
για τον κόφτη και ούτω καθεξής. Κοντά. Αλλά είναι κοντός ψαλμός αλληλούια. Άρα περιμένω κάτι πιο ισχυρό από αυτό. Διότι το ένα επιχείρημα ότι χρειαζόμαστε 4,5-5,5 έχει καταρριφθεί, εκτός αν βρείτε κάτι άλλο. Και το δεύτερο επιχείρημα ότι τα αντιμέτρα, αν έχω φέρει 3,5% το 18, δεν κάνω καμιά αλλαγή στον προϋπολογισμό, το μεταφέρω στο 19. Το άρθρο 15, μη δημαγωγείτε, δεν σας οδηγεί που θα... Αφήστε τον Υπουργό να ολοκληρώσει. Το άρθρο 15 αναφέρεται στον τρόπο αποτίμησης του πλεονάσματος του 18. Καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ηθικολογία σας. Ηθικολογία. Ασύστολη ηθικολογία. Ασύστολη ηθικολογία. Λοιπόν, το ηθικολογικό σας ζήτημα πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Το παρακολουθώ. Είπατε ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα. Η κυβέρνηση εξελέγει με ένα πρόγραμμα, έχει σταθεροποιήσει την οικονομία, έχει προχωρήσει τα μέτρα, έχει πάρει πολλά κοινωνικά μέτρα. Έχει σταθεροποιήσει την οικονομία, υπόσχεται ανάκαμψη. Δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε οι πάντες. Μόνο η Νέα Δημοκρατία δεν το αναγνωρίζει. Οι αγορές το αναγνώρισαν. Τα επιτόκια στο δεκαετές ομόλογο, αν θυμάμαι καλά, κάτι λένε. Θα τους εξηγήσετε αυτό. Πες τους το άλλο, με την πρόσθεση. Ναι, άρα το αξιόχρεο, επανέρχομαι, θα επιμείνω λίγο σε αυτό, κύριε Βορύδη, και στο Μενή θα το εξηγήσω. Το αξιόχρεο της χώρας φαίνεται να επανέρχεται. Το αξιόχρεο της χώρας φαίνεται να επανέρχεται. Και ας υποθέσουμε ότι η χώρα επιστρέφει στις αγορές το 18, θα συνεχίσετε να μιλάτε για τέταρτο μνημόνιο. Μνημόνιο σε μια χώρα που είναι στις αγορές.